Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Η χώρα έχει πρόβλημα αντιπολίτευσης. Είχε πρόβλημα αντιπολίτευσης και την περίοδο 19-23 και μετά τις εκλογές το πρόβλημα έχει επιταθεί. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα συνολικό για το πολιτικό μας σύστημα και για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να μπορέσει να βρει μια αξιοπιστία η αξιωματική αντιπολίτευση, διότι χρειάζεται σε αυτό το δημοκρατικό διάλογο. Από εκεί και πέρα γίνεται ένα μεγάλο λάθος και από τους υποστηρικτές και από τους επικριτές του κυρίου Κασελάκη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπουν την ευρύτερη πορεία. Μένουν στο πρόσωπο και στο συγκεκριμένο. Οι αντίπαλοι του θεωρούν ότι είναι προϊόν μιας συνωμοσίας. Κάποια μεγάλα συμφέροντα, επιχειρηματίες, η CIA, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι τον έφεραν εκεί. Κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος ανάγνωση. Ο κύριος Κασελάκης είναι το προϊόν μιας ολόκληρης διαδικασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε σύγχυση, να μην πω αχταρμά, για να είμαι ευγενής ενώπιον του κυρίου Καραμέρο. Σύγχυση ιδεολογική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν πήγε με τον Καμένο, όταν έκανε όλα αυτά που έκανε, τα από εδώ και από εκεί και κολοτούμπες από το 14-15-16, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο Τσίπρας, η ιδέα ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα μας το λύσει, διότι αυτός εκπροσωπούσε ακριβώς αυτή την ιδεολογική σύγχυση και την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τη στοιχειώδη αυτοκριτική την περίοδο 19-23 που του δόθηκε η ευκαιρία και ο ελληνικός λαός τον έστειλε με ευγένεια στην αντιπολίτευση, του έδωσε ένα μεγάλο 31%, δεν το αξιοποίησε για να κάνει την αυτοκριτική και επιτέλους να συγκροτήσει έναν συγκροτημένο, πώς να το πούμε, λόγο. Και σήμερα βλέπετε όλο αυτό το πράγμα γύρω από τον Κασελάκη δε να συγκροτείται μία ετερόκλητη και αισθητικά απολύτως προβληματική, αισθητικά έως και αποκρουστική θα σας πω. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι δομικό, δεν είναι πρόσωπα, έχει να κάνει ήδη από το 15. Όσο δεν κοιτιέται στον καθρέφτη και δεν κάνει την αυτοκριτική του, θα έχει αυτά τα διαλυτικά και εκκληστικά φαινόμενα τα οποία κάνουν κακό συνολικά στο πολιτικό μας σύστημα. Από εκεί και πέρα, με τον κύριο Χατζημάρκου, θέλω να το πω, γιατί με παίρνει τηλέφωνο, έχω την εξαιρετικότερη σχέση, το Νότιο Αιγαίο, πήρε ένα τεράστιο ποσοστό και με τον Δήμαρχο Ρόδου. Και πηγαίνω τώρα να δούμε και αυτό το ζήτημα. Θα τους πάτε δομή τελικά. Θα τους πάμε στη Λέρο. Θα τους πάμε στη Λέρο. Πρέπει να το πείτε πριν τις περιφερειακές.